ήμεθα πρώτων πυλών, αγαπητή μου, της Μητροπόλεως των εορτών, τα Χριστούγεννα. Θα ηχήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες για να μας μηνύσουν ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου για να εμφανιστεί σαν άνθρωπος ο Θεός Λόγος επί της γης. Πράγματι, ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του τα εξής πολύ σημαντικά. «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσίαν απολάβομεν». Πότε λοιπόν ήλθε ο Μεσσίας εις τον κόσμο? Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πότε ήλθε? Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Αγαπητοί, θα ασχοληθούμε με αυτό το πλήρωμα του χρόνου για να το προσεγγίσουμε περισσότερο, γιατί αποτελεί όντως μυστήριον. Τι σημαίνει πλήρωμα? Πλήρωμα είναι εκείνο δια του οποίου κάτι πληρούται, κάτι γεμίζει, κάτι, αν πρόκειται περί χρόνου, όπως εδώ, που φτάνει σε κάποιο πέρας, σε κάποιο τέλος, προκειμένου να σημειωθεί ένα γεγονός. Και εμπροκειμένου, ο χρόνος που έπρεπε να φτάσει στο τέλος του για να πραγματοποιηθεί η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πλήρωμα των καιρών η παρουσία αυτού είναι. Το πλήρωμα των καιρών, το συμπλήρωμα, το γέμισμα των καιρών, των χρόνων, των ετών, ή το η παρουσία του Υιού του Θεού. Πότε ήλθε? Όταν συνεπληρώθη ο χρόνος. Και ο Οικουμένιος λέγει, πλήρωμα καιρών η έσχατη καιρή, συγγνώμη, η έσχατη χρόνη, και ενείς η σωτηρία, η σωτήριος οικονομία γέγονε της ενανθρωπίσεως. Και ο χρόνος αυτός ήταν γνωστός μόνον εις τον Θεό. Ήταν χρόνος συγκεκριμένος. Πάλι λέγει ο Οικουμένιος, ότε έδιελθήν των Χριστών. Πότε? Όταν επρόκειτο να έρθει ο Χριστός. Προόριστε γάρ ο χρόνος της ελεύσεως του Χριστού. Είχε προοριστεί, προκαθοριστεί ο χρόνος της ελεύσεως του Χριστού. Γνωστός όμως ο χρόνος αυτός μόνον εις τον Θεό. Και ο χρόνος αυτός ήταν ο μεταξύ της υποσχέσεως του Θεού στους πρωτοπλάστους για τη σωτηρία τους και της ενανθρωπίσεως. Αυτός είναι ο χρόνος. Είπε ο Θεός όταν έκρινε εκείνο το δειλινό τον Αδάμ, την Εύα και τον Όφιν, τον διάβολο, είπε στο διάβολο, εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Και αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού τέρναν. Είναι χαρακτηριστικό ότι λέγει προς την γυναίκα ότι θα βάλω έχθρα ανάμεσα στον διάβολο, σε σένα το διάβολο και την γυναίκα, ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της γυναικός. Είναι γνωστό ότι η γυναίκα δεν έχει σπέρμα.
Γι' αυτό όπως ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ και λοιπά. Ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τίκτη. Γιατί λοιπόν αποτείνεται εις την Εύα και της λέγει, και λέγει ότι εκ του σπέρματος αυτής θα γεννηθεί εκείνος ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως, και δεν αποτείνεται εις τον Αδάμ τον άνδρα? Σαφώς υπενήσεται εδώ την εκπαρθενίας γέννηση του Ιησού Χριστού. Σαφώς. Έτσι, εδώ έχουμε το πρώτον Ευαγγέλιο. Θα έρθει εκείνος που θα γεννηθεί από την Εύα, εσύ θα του κάνεις κακό, ο διάβολος, τηρήσεις αυτού πτέρναν. Δηλαδή θα του δημιουργήσεις πληγή σε ένα άκρο του σώματος. Δηλαδή τυποτένιο πράγμα. Γιατί ο Χριστός ανεστήθη. Αυτός όμως θα σου κατασυντρίψει την κεφαλή. Αυτός ο χρόνος από τότε της υποσχέσεως θα έπρεπε να εκπληρωθεί έως ότου ήρχε το ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Συνεπώς, ποιος είναι αυτός ο χρόνος ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου? Ποιος είναι? Ο μεταξύ της υποσχέσεως του Θεού προς τους πρωτοπλάστους για τη σωτηρία τους και ο χρόνος της ενανθρωπίσεως. Αυτός είναι ο χρόνος. Και τώρα έρχεται αυτός που θα τηρήσει την κεφαλή του δράκοντος, του όφεως, του αρχαίου, του διαβόλου. Πότε ακόμη θα επληρούτο ο χρόνος? Μήπως υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να πληρωθεί, να γεμίσει ο χρόνος, να συμπληρωθεί? Όταν η αμαρτία θα έφτανε στο ξεχύλισμά της και η ιδωλολατρία θα έφτανε και αυτή εις το αποκορύφωμά της. Είπε κάποιος ότι στην Αίγυπτο τα πάντα είχαν θεοποιηθεί και λατρευτεί πλην του αληθινού Θεού. Ξέρετε ότι έχουμε σποραδική εμφάνιση της λατρείας του αληθού Θεού. Το ξέρετε? Φερυπίνο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ ή το πόλις που δεν την έκτισαν οι Εβραίοι. Έτσι, όταν γύρισε από ένα πόλεμο ο Αβραάμ, τον ευλογεί ο Μελχισεδέκ και του λέγει να σε ευλογήσει ο Θεός, ο κτίστης, ο δημιουργός του ουρανού και της γης. Γιατί βάζει αυτό του ουρανού και της γης? Για να δείξει ότι δεν είναι κάποιος όποιος τυχαίος Θεός, ούτε πολύ παραπάνω δεν είναι, δεν είναι πανθεϊσμός. Είναι χαρακτηριστικό. Ή το γνωστός ο Θεός, όπως και στον Αβραάμ το γνωστός ο Θεός, ο αληθινός Θεός. Εδώ όμως έχουμε το αποκορύφωμα της ιδωλολατρίας. Ακόμη, όταν η ηθική εξαθλίωσης θα εσημιούτο παγκοσμίως. Σε μια παρακμή που η ανθρωπότητα θα έφτανε, θα ίγγιζε τον πνευματικό της θάνατο. Όταν όλες οι φιλοσοφίες, που βέβαια η φιλοσοφία είναι μια ευγενής προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει το νόημα της υπάρξεώς του, τα περί του Θεού, τα περί του κόσμου, τα περί του ανθρώπου, είναι μια ευγενής προσπάθεια. Ωστόσο, τότε θα ρίχε το Υιός του Θεού, όταν όλες οι φιλοσοφίες της γης θα εχρεοκοπούσαν. Όταν ακόμα η απόγνωση έφτανε σε βαθμό απελπιστικό, ώστε οι άνθρωποι να αναζητούν κάποια διέξοδο. Έχουμε πολλά γραφτά της εποχής του Χριστού που βλέπουμε ακριβώς αυτό, το αδιέξοδο.
Είναι ενδεικτική μάλιστα η ιστορία των χρόνων του Χριστού. Έχει γραφεί η ιστορία. Όταν ο Ισραήλ ακόμη θα έδιδε την Θεοτόκον, κεντρικό σημείο αυτό, παρότι ο ίδιος ο λαός έμεινε λαός απαίδευτος, απαιδαγώγητος, παρά ταύτα. Όταν δηλαδή η ανθρωπότητα ζούσε πλέον μία οριακή, ιστορική κατάσταση της υπάρξεώς της. Και ο λόγος ενυνθρώπισε και ήλθε. Και ήλθε για να μας κάνει γνωστό το μυστήριο του κατευδοκίαν θελήματός του. Εκείνο που ήθελε, όχι του καταπαραχώρησιν θελήματός του. Σημειώνει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, «Γνωρίσας ημίν», έκανε γνωστό σε μας, «το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού». Ειν προέθετο εν αυτό. Ακόμη ήλθε εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών. Ήλθε δια να δώσει πλήρωση εις τους καιρούς. Εκείνο που ακριβώς είχε προφητευθεί εις το λεγόμενο πρωτευαγγέλιον, δηλαδή εις τους πρωτοπλάστους. Θα ίδρυε δηλαδή επί της γης την εκκλησία του όταν οι καιροί θα συνεπληρούν το. Και ο σκοπός του ερχομού του ήταν για να ενώσει τα πάντα ουρανών και γην στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Θα μας πει πάλι ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό. Ανακεφαλαιώσαστε, απαρέμφατο, θα πει συνάψε. Δηλαδή η ανακεφαλαίωση είναι η σύναψη. Σύναψη θα πει ένωση. Συνάπτω. Η ένωση των πάντων ουρανού και γης, επειδή η αμαρτία αυτά τα είχε διαχωρίσει και τα είχε απομονώσει. Και όλα αυτά θα γίνονται εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού εν αυτό. Για να συμπληρώσει ο Παύλος στην ίδια επιστολή συνέχεια, ή της εστί το σώμα αυτού που είναι η Εκκλησία, το σώμα του, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, να ενώσει τα επίγεια και τα ουράνια, να δημιουργήσει ενότητα των πάντων, ανθρώπων και αγγέλων. Γιατί πράγματι η Εκκλησία είναι το σώμα του, είναι δε το σημείο αναφοράς ενώσιος των πάντων. Το σώμα του, δηλαδή η Εκκλησία. Γράφοντας ο Παύλος ότι όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, δεν εννοούσε μόνον ό,τι λέμε χρόνος, αλλά κάτι πολύ πολύ βαθύτερον. Γιατί ο Χριστός είναι το πλήρωμα, το γέμισμα, η πραγμάτωση, η ολοκλήρωση της σωτηρίας των πάντων. Έτσι είναι το πλήρωμα του χρόνου που έρχεται στη γη όταν ο χρόνος εισόδου του μέσα στη δημιουργία είχε φτάσει. Εκείνο που λέει στο προήμιον ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, όταν λέγει ο πατήρ εισήγαγε τον πρωτότοκον μέσα στην δημιουργία, κύριο το εισήγαγε. Είναι ακόμη ο Χριστός το πλήρωμα του νόμου. Συμπληρώνει ο Παύλος σε αυτά που σας διάβασα, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσίαν απολάβομεν. Ακόμη ο Χριστός είναι
και το πλήρωμα των προφητιών. Όλες οι προφητείες των προφητών σε εκείνον εστιάζοντο και εκείνος τις εξεπλήρωσε όλες. Μάλιστα, όταν αποσύρουμε το Άγιο Ποτήριο μετά την κοινωνία των πιστών και αποθέσουμε εις την προσκομιδήν, λέμε μία μικρή ευχή, ότι αυτό είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Γι' αυτό, Κύριε, λέμε, σε παρακαλούμε, πλήρωσε τις καρδιές μας από χαρά, γιατί είσαι εσύ το πλήρωμα, το γέμισμα, η πραγμάτωση και του νόμου και των προφητών. Συνεπώς, ο Χριστός είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση. Μην το ξεχνάμε. Είναι το πρόσωπο αναφοράς της ενώσεως των πάντων. Γι' αυτό, όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ενότητα εθνών, λαών, οικονομιών, ό,τι θέλετε, έξω από αυτήν την αναφορά του προσώπου του Χριστού, ματαιοπονούμε. Κτίζομαι πύργους Βαβέλ, δηλαδή σύγχυσης. Γι' αυτό όσοι οργανισμοί έχουν γίνει στον κόσμο δια την εξασφάλιση της ειρήνης, όλα αυτά πέφτουν, μένουν ημιτελή σαν τον πύργο της Βαβέλ, εάν δεν υπάρχει αυτή η αναφορά εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, γιατί αυτός είναι η ένωση των πάντων. Το πλήρωμα του χρόνου, αγαπητοί μου, απαιτέλει μυστήριον, γνωστό μόνο στο Θεό, όπως μυστήριο αποτελεί και ο χρόνος της Δευτέρας του Παρουσίας. Πότε θα έρθει, δεν ξέρω. Έλεγαν οι προ-Χριστού, πότε θα έλθει, δεν ξέρω. Παρέμενε λοιπόν μυστήριο. Μόνον εκείνος το γνωρίζει. Πότε θα ήταν η πρώτη φορά που θα ήρχεται, λαμβάνοντας ανθρωπίνη φύση, και πότε για δεύτερη φορά, όταν θα ξανάρθει ως άνθρωπος. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο Χριστός στο 25ο κεφάλαιο στον Ματθαίο, δεν λέγει όταν θα έλθει ο Υιός του Θεού, αλλά όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, για να τονιστεί η ανθρωπίνη του φύσης, την οποία βεβαίως δεν αποβάλλει. Και όταν ετόλμησαν κάποτε οι μαθητές του μετά την Ανάσταση, είναι γραμμένα στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, να τον ερωτήσουν, Κύριε, πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις, και εκείνος απήνησε, όχι μόνο στιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, δεν δικό σας θέμα. Ο χρόνος ανήκει στην εξουσία του πατρός ως γνώση, δεν είναι δικό σας θέμα. Συνεπώς, το ίμιση της ιστορίας ανέμενε την πρώτη παρουσία του Χριστού και ο Κύριος ήλθε. Πότε? Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Και το άλλο ίμιση της ιστορίας, με κέντρον των Ιησού Χριστών, αναμένει τη Δευτέρα του παρουσία. Πότε θα είναι? Όταν θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου. Στην πρώτη παρουσία ήταν άγνωστο το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, και στη Δευτέρα παρουσία θα είναι άγνωστο. Στην πρώτη παρουσία, σημειώνει στην προς Ρωμαίους ο Παύλος, αποκάλυψης ήταν, λέγει, αποκάλυψης μυστηρίου χρόνης αιωνίης σε συγημένου. Σε συγημένου, δηλαδή είχε συγγίσει, ήταν σκεπασμένο, κρυφό, ανίποτο. Φανερωθέντος δεν νυν, φανερώθηκε δε τώρα. Διάτε γραφών προφητικών κατεπιταγήν του αιωνίου Θεού εις υπακοήν πίστεως εις πάντα τα έθνη γνωριστέντες. Και ο Παύλος συνεχίζει να λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του, όταν είπε ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, τι,
Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, μας λέγει, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Εξαπέστειλε τον Υιόν του, αφού, προσέξτε, δεν θέλω να κάνω πιο περισσότερη φιλολογική ανάλυση, γενόμενον είναι από το γίγνομε και όχι από το γενό, αλλά εδώ είναι ισότιμο με το γενό. Έγινε από την Παρθένον, δηλαδή εγεννήθη από την Παρθένον. Αυτό το εξαπέστειλε, προσέξτε, μας θυμίζει μια παλιά ιστορία. Όταν οι πρωτόπλαστοι παρέβησαν την εντολή του Θεού και εκρήθησαν από τον Θεό εκείνο το δειλινό, ο Αδάμ, η Εύα, ο διάβολος, τότε, λέγει, μετά την κρίση, τότε, σας διαβάζω το κείμενο, εξαπέστειλεν αυτόν, τον Αδάμ δηλαδή, ποιος, Κύριος ο Θεός, εκ του παραδείσου της τρυφής, εργάζεστε την γην εξής ελήφθη. Εξαπέστειλεν. Και τώρα, ο αγαθότης του Θεού, και τώρα εξαποστέλει ο Θεός τον Υιόν για να βρει τον Αδάμ και να τον επιστρέψει στον παράδεισο. Να το πω απλοελληνικά. Ένας πατέρας διώχνει το παιδί του γιατί είναι άτακτο. Τον αφήνει να υποστεί μια περιπέτεια και κατόπιν τρέχει ξοπίσω του να τον γυρίσει πίσω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Το θέλετε, η παραβολή του ασώτου Υιού αυτό δείχνει. Θα φύγω, φύγει, πήγε, όπου θέλεις. Και ο πατέρας κάθε μέρα, λέει, κοιτούσε τον ορίζοντα. Πότε θα γυρίσει το παιδί πίσω. Με το ίδιο μέσο όμως, που τότε ο Θεός εζήτησε, τι, την πίστη. Τι είπε εις τον Αδάμ? Δεν θα δοκιμάσεις από τον καρπόν αυτόν, γιατί θα πεθάνεις. Δεν επίστεψε ο Αδάμ στο Θεό, πίστεψε στον διάβολο. Και τώρα όταν έρχεται να ανακαλέσει τον Αδάμ, πάλι προβάλλει το θέμα της πίστεως. Ο Θεός δεν παρετείται από εκείνα τα οποία θέτει. Τι ζητάει όμως τώρα? Ζητάει την πίστη στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Εάν δεν πιστέψεις, θα χαθείς, θα πεθάνεις τον αιώνιον θάνατο. Εάν πιστέψεις, θα σωθείς. Έπρεπε λοιπόν να πιστέψουν οι απόγονοι του Αδάμ εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού για να επιστρέψουν. Και ήλθε ο Υιός εις τον κόσμο γενόμενος εκ γυναικός. Έρχεται ο Κύριος με έναν ακατανόητον ρεαλισμό. Ποιος είναι αυτός ο ακατανόητος ρεαλισμός? Ότι ο αιώνιος, ο άναρχος, ο αείδιος Θεός Λόγος περιορίζεται σε μια ανθρωπίνη ύπαρξη για να έλθει ανάμεσά μας. Ρεαλισμός, φοβερός ρεαλισμός. Τον ο Παύλος, όταν ο Ιωάννης λέει, τον ψηλαφίσαμε, τον ακούσαμε, τον είδαμε, τον πιάσαμε. Είναι εκείνο που θα έλεγε κάποιος, αν δεν δω, δεν ψηλαφίσω, δεν ακούσω, δεν πιστεύω. Με αυτόν τον φοβερόν, ακατανόητον ρεαλισμόν ήρθε ο αείδιος, ο χωρίς αρχή και χωρίς τέλος αιώνιος λόγος. Ήρθε. Και εδώ σημειούται ότι, λέγει ο Οικουμένιος, ουκή παιδιά γυναικός, αλλά εκ γυναικός. Δεικνύεις εκ της ουσίας αυτής ηλιφώτα το σώμα των Κυρίων και καρπών όντα της κοιλίας αυτής. Δεν είπε ότι πέρασε από μία γυναίκα, αλλά γεννήθηκε από μία γυναίκα, την Θεοτόκο, τη Μαρία. Προσέξτε. Αυτό σημαίνει ότι πήρε την ουσία της, πήρε τη φύση της. Αργότερα, μια αίρεση θα υπάρξει ότι ο Χριστός πέρασε μέσα από την Παναγία ως από μία σωλήνα, από
διασωλήνος. Και συνεπώς είχε τις επιπτώσεις αυτή η θέση. Επήρε την ανθρωπίνη φύση, έλαβε από την Θεοτόκον και την σωματική και την ψυχική φύση, δηλαδή και την ψυχή. Γιατί ο Θεός Λόγος είναι τρία πράγματα. Είναι Θεότης, είναι σώμα και είναι και ψυχή ανθρώπινη. Τα πήρε αυτά από την Παναγία. Γιατί? Διότι αν δεν τα έπαιρνε, δεν θα μας έσωζε. Εκείνο που δεν προσλαμβάνεται, λένε οι πατέρες, μένει και αθεράπευτον. Δηλαδή, δεν έχουμε σωτηρία. Επήρε τη φύση μας 100% ακριβώς για να μας σώσει. Αγαπητοί, Χριστούγεννα. Ήδη σταθήκαμε μάρτυρες του αποκαλυφθέντος σε συγγυμένου χρόνης αιωνίης μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Είμαστε τώρα μπροστά στο δεύτερο μεγάλο μυστήριο της Δευτέρας του Παρουσίας. Το ένα το γνωρίσαμε, έχουμε την εμπειρία, αναμένουμε το δεύτερο. Πιστός ο Θεός, εάν έδειξε την αξιοπιστία του εις το πρώτον, θα δείξει βεβαίως και εις το δεύτερον. Και έμενε να μένει μυστήριον ο χρόνος ελεύσεως του Σωτήρος για να υπάρχει στους ανθρώπους. Γιατί, θα ρωτούσαμε, η διατήρηση της αναμονής, της προσδοκίας και της ετοιμότητος. Να έχουμε ετοιμότητα. Και μας παραγγέλει ο Απόστολος Πέτρος: «Εν δε τούτο μιλανθανέτο ημάς, αγαπητοί». Ένα να μην ξεχνάτε, ότι μία ημέρα παρά Κυρίο ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Ούβρα δίνει ο Κύριος της επαγγελίας, δεν αργεί ο Κύριος της υποσχέσεως, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος τεινάς απολέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε. Γι' αυτό στη γιορτή των Χριστουγέννων προηγήθηκε νηστεία και προηγείται πάντοτε. Γιατί? Για να μας προετοιμάσει να υποδεχθούμε το γεγονός με νύφουσα καθαρή, δηλαδή καρδιά, για να κατανοήσουμε το μυστήριο της αγάπης του Θεού στην ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Αγαπητοί, καλά Χριστούγεννα.